κλιματιστικό ψυγείο ή καταψύκτη μπορούν πλέον να αντικαταστήσουν οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή. Με βάση τους τελικούς πίνακες που ανακοινώθηκαν από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν μόλις οι 151.450. Το 83% των αιτήσεων δεν έγιναν δεκτές. Για κλιματιστικό και ψυγείο. Με εισόδημα τώρα 4.000 το χρόνο, έτσι, και τα απορρίψανε. Δικαιούτανε 50% έκπτωση με το εισόδημα. Είχα κάνει την έρευνα αγοράς, αλλά δεν τα παίρνεις. Οι περισσότεροι καταναλωτές εν αναμονή των αποτελεσμάτων του προγράμματος είχαν κάνει ήδη έρευνα αγοράς. Όσοι δεν επιλέχθηκαν, όπως λένε, δεν θα καταφέρουν να αγοράσουν νέα συσκευή. Θα αλλάζαμε ένα παλιό μηχάνημα. Θα συνεχίσει να δουλεύει το παλιό μηχάνημα. Η επιδότηση που παρέχεται μέσω επιταγών και καλύπτει μέρος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται από 30 έως 50% με εισοδηματικά κριτήρια και κυμαίνεται από τα 135 ευρώ έως και τα 710. Οι καταναλωτές έμπαιναν στα μαγαζιά με πραγματικό ενδιαφέρον να προετοιμάσουν την αγορά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε καθυστερημένα. Έφυγε και ο Ιούλιος, ένας πολύ καλός μήνας για τα ηλεκτρικά. Διέκρινε πάρα πολλοί κόσμος ότι δεν ήταν δικαιούχοι τελικά και ανέστηλαν την αγορά τους. Αυξημένες προσδοκίες είχαν οι έμποροι αλλά και οι καταναλωτές για την απόκτηση ηλεκτρικών συσκευών μέσω του προγράμματος, οι οποίες ωστόσο δεν επαληθεύτηκαν. Το είχαμε δει σαν ευκαιρία όντως, αλλά δυστυχώς όπως σας είπα δεν εγκρίθηκε. Αξίζουν συγχαρητήρια στην επιτελική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατάφερε να ανακοινώσει τους δικαιούχους του ανακυκλώνου αλλάζω συσκευή 7 μήνες αργότερα από την πρώτη εξαγγελία του προγράμματος από τον κύριο Μητσοτάκη. Επίσης και για το γεγονός ότι στο σύνολο της χώρας είναι επιλέξιμη μόλις μία στις 6 αιτήσεις. Οι αγορές με τη χρήση των επιταγών μπορούν να γίνουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.